Τώρα, τι λες για Κρήτη, τι λες Ρένια, για αυθεντική, ανώθευτη Κρήτη, να κάνεις την εκδρομή σου και να δεις πώς ήταν η ζωή κάποτε, πώς είναι η ζωή στα χωριά. Ναι, θέλω να τη δω, αλλά μπορώ να τη βρω από το διαδίκτυο. Λες. Να συνδυάσω την τεχνολογία με την παράδοση και να ψάξω τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης χωρίς να κουνηθώ από το καναπέ του σπιτιού μου. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Ίσως να μας πει η Μαριλίνα Πάτερς πώς γίνεται. Θα πάμε με Skype στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα μάθουμε. Γεια σου Μαριλίνα. Θα γεια σου Πέτρο, γεια σου παιδιά. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Θα μάθουμε λοιπόν πώς μπορούμε να βιώσουμε εναλλακτικά την παραδοσιακή Κρήτη ξεκινώντας από το διαδίκτυο. Πολύ σωστά. Αυτό που προτείνουμε στους επισκέπτες αυτού του υπέροχου νησιού είναι να γνωρίσουμε διάφορες πτυχές της Κρήτης με έναν βιωματικό τρόπο, με ένα φρέσκο εναλλακτικό τρόπο. Μέσα από δηλαδή θεματικές εκδρομές που συνδυάζουν όσον αφορά το παραδοσιακό κομμάτι, ατόφιες, πραγματικά ατόφιες περιοχές του νησιού, μικρά χωριά και πόλεις που και εμείς οι ίδιοι επισκεπτόμαστε και μας αρέσουν, μαζί με δραστηριότητες παρμένες από την ελληνική γεωργία. Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες ακριβώς? Οι θεματικές ενότητες των εκδρομών που προτείνω είναι ουσιαστικά η παραδοσιακή Κρήτη. Ναι. Υπάρχει μια σειρά θεματικών εκδρομών με βάση τον πολιτισμό, πολυτεχνικές, ιστορικές εκδρομές, καλλιτεχνικού τουρισμού και θρησκευτικού τουρισμού. Δουλεύουμε έτσι σε θεματικά πλαίσια, σε κάποιες θεματικές εκδρομές. Έχετε υπολογίσει ότι κάθε διαφορετικό είδος θεματικού τουρισμού απευθύνεται σε συγκεκριμένο άλλο κοινό, κυρίως από το εξωτερικό? Έχετε κάνει κάποια έρευνα σχετική, έχετε κάποια στοιχεία και πώς θα δημιουργηθεί? Κάπως πρέπει να τα έχετε στήσει αυτά με κάποια λογική, ε? Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν συγκεκριμένοι επισκέπτες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε καλλιτεχνικές ομάδες, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί τεχνών, που ενδιαφέρονται περισσότερο για τις καλλιτεχνικές θεματικές εκδρομές, δηλαδή εκδρομές που στηρίζονται σε αρχαιοελληνικές τέχνες, όπως αρχαιοελληνικό θέατρο, αρχαιοελληνική μουσική, μινωικός χορός, που είναι ένα πολύ αγαπητό θέμα, για τους οποίους φτιάχνουμε συγκεκριμένες εκδρομές, βασισμένες στα ενδιαφέροντά τους, αλλά ακριβώς επειδή το concept είναι όλο tailor-made, δηλαδή η λογική του είναι να δημιουργήσεις μια εκδρομή κομμένη και ραμμένη σε ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη, αυτό δεν είναι εμπνευστικό. Μπορεί να είναι μια οικογένεια, μπορεί να είναι μια μικρή ομάδα επισκεπτών που να τους ενδιαφέρει να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Έβλεπα να πατάνε στα φύλλα, να σου πω, έβλεπα πριν σηκώνες να πατάνε στα φύλλα, σε ραγοκάζανα. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα, από τις αγαπημένες μας εκδρομές. Ουσιαστικά προτείνουμε παραδοσιακούς χώρους, παραδοσιακούς τόπους, τους οποίους συνδυάζουμε με πάλι βιωματικές δραστηριότητες παρμένες από την ελληνική γεωργία. Μαριλίνα, θα σε διακόψω, συγγνώμη, αλλά είπες προηγουμένως τους ενδιαφέρει ο μηνοϊκός χορός. Ναι, αγαπάμε πάρα πολύ το μηνοϊκό χορό. Ποιος είναι ο μηνοϊκός χορός? Ουσιαστικά βασισμένη πάντα σε ιστορικά στοιχεία και στη μηνοϊκή τέχνη, αναβιώνουμε μηνοϊκή χορογραφία, μια δομημένη μηνοϊκή χορογραφία, την οποία μοιραζόμαστε με τους επισκέπτες μας. Πρόκειται για ένα εργαστήριο διαδραστικό που έχει ένα θεωρητικό κομμάτι, το οποίο αναλύουμε τις πηγές μας και το είδος της τέχνης αυτής και ένα πρακτικό κομμάτι. Έχεις, ας πούμε, φανταστεί να χορεύεις πάνω σε μηνοϊκά βήματα, μουσική η οποία προσεγγίζει τη μηνοϊκή γύρω από ένα δέντρο 3.500 ετών. Ένα πραγματικό, πραγματικά φυσικό μνημείο. Κοίτα, εγώ δεν το έχω φανταστεί, αλλά μου ακούγεται εξαιρετικά μαγικό ενδιαφέρον και σαν μια μοναδική εμπειρία. Αυτό είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε και το feedback που έχουμε μέσα από τέτοια τούρ. Α, μπράβο. Για πες μας λοιπόν. Ναι, ο κόσμος το απολαμβάνει, μαθαίνει, μαθαίνει πράγματα τα οποία δεν ήξερε ότι υπήρχαν, αλλά και το ζει πραγματικά, του γίνεται βίωμα. Μπαίνει πραγματικά στην ελληνική τέχνη, τη μινωική τέχνη και την παραδοσιακή Κρήτη και τελικά αυτό το κουβαλάει, δεν το ξεχνάει, το φέρνει μαζί του. Είναι διαφορετικό να παρακολουθείς μια ξενάγηση σε ένα αρχαιολογικό χώρο, που σίγουρα ο ξεναγός σου φέρνει μπροστά σου, σου μεταφέρει στην εποχή, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να το κάνει δικό σου βίωμα. Μάλιστα, συνήθως πόσες μέρες κρατάνε αυτές οι εκδρομές, τόσο ώστε να έχει χρόνο κανείς για να αφομοιώσει κιόλας την πληροφορία, να το πολύ βιώσει όλο αυτό.
Ναι. Θα σας πω, κοιτάξτε, και αυτό ποικίλει. Ναι. Υπάρχουν ομάδες που έρχονται εδώ για πολυήμερες εκδρομές, δηλαδή 3 μέρες και πάνω. Ναι. Οπότε κάνουμε ένα συνδυασμό θεματικών εκδρομών για κάθε μέρα. Ναι. Αλλά υπάρχουν και ομάδες επισκεπτών που έρχονται για μία μέρα, για μία πολυήμερη εκδρομή. Προφανώς, Μαριλίνα, πιο απλά. Προφανώς, Μαριλίνα, κάποιος μπορεί να κάνει τις κλασικές παραδοσιακές διακοπές και να επιλέξει και ένα πρόγραμμα ημερήσιο και να δει κάτι διαφορετικό. Ποιο πρόγραμμα από αυτά που έχεις ετοιμάσει είναι το πιο δημοφιλές μέχρι στιγμής? Ποιο ζητάει περισσότερο κόσμος? Αυτό που έχει κινείται περισσότερο και πραγματικά βλέπω ότι ο κόσμος το απολαμβάνει είναι μια εξενάγηση στη Γνωσό, στο αρχαιολογικό χώρο της Γνωσού, το σημαντικότερο αξιοθέατο της Κρήτης. Γνωρίζουμε τον μηνιακό πολιτισμό μέσα από την ιστορική του πλευρά, ας πούμε, και μετά συνδυάζουμε κάποιο εργαστήριο στην αρχαιολινική μουσική. Πολύ ωραία. Όπου οι επισκέπτες μαθαίνουν πάλι αρκετά πράγματα για μουσική, μουσική στο θεωρητικό κομμάτι και μετά παίζουν αρχαιολινικούς ρυθμούς πάνω σε αντίγραφα αρχαιολινικών οργάνων. Υπέροχα. Δηλαδή την αρχαιολινική μουσική. Εξαιρετικά. Αυτά τα εργαστήρια, παιδιά, γίνονται από καλλιτέχνες, από επαγγελματίες του κάθε είδους, για ακαδημαϊκούς τεχνών και είναι δουλειά και πολύ συντονισμένη και πολύ σοβαρή. Πολύ μπράβο σας, Μαριλίνα. Πολύ καλή ιδέα. Και προσφέρεται η Κρήτη για τέτοιες βιωματικές εκδρομές, γιατί πρέπει να τη ζεις στην Κρήτη. Να σε καλά, Μαριλίνα, πολλούς χαιρετισμούς στο νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε. Αυτό είναι μια καλή ιδέα για πολλές περιοχές φυσικά που έχουν να προτείνουν πορείες μέσα στην ιστορία μας και την παράδοσή μας. Βέβαια. Ας πούμε κάτι αντίστοιχο, όπως να κάνουμε στη Σαντορίνη.